προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Ηρακλείου και του Δήμου Χερσονήσου φέρνει η αναστολή λειτουργίας του δηληστηρίου του φράγματος από Σελέμη, προκειμένου να αποκατασταθεί η διαρροή στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας της πόλης του Ηρακλείου, με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μέσω γεωτρήσεων για την ίδρυυση των επίμαχων περιοχών που ιδρεύονται από το φράγμα. Βρισκόμαστε στο Γουρνιανό ποταμό, σε αυτό ακριβώς το σημείο έσπασε ο αγωγός του ΟΑΚ που φέρνει το νερό του από Σελέμη προς το Ηράκλειο και όπως εκτιμάται σε 2 ημέρες θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Είναι εμφανής βλάβη, δηλαδή υπάρχει διαρροή νερού η οποία παροχητεύει στο Γουρνιανό ποταμό. Είμαστε λοιπόν εδώ με τα μηχανήματα σήμερα να σκάψουμε, να αποκαλύψουμε τον αγωγό, να δούμε το εύρος της ζημιάς. Ευελπιστούμε σε 2 μέρες, εάν είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η ζημιά βέβαια, να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε νερό πίσω στο Ηράκλειο. Καθόλου νερό από τη μεριά του από Σελέμη στο Μπαπατήτου που έρχεται. Ευτυχώς λειτουργούν πολύ καλά οι γεωτρήσεις της θηλής, της χέρης. Να πούμε τώρα με τον Μπαπατήτου θα δημιουργηθούν προβλήματα όπως είναι ανάληψη, κατεβαίνει κάτω, Αγία Τριάδα. Κέντρο. Είναι πολλές περιοχές. Ναι, μα πολύ μεγάλος. Η Παπατήτου, το παλιό, είναι παλιές δεξαμενές της ΔΕΙΑΗ, τροφοδοτούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι ένα αγαθό το οποίο, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Πρέπει και οι τοπικές αρχές να βοηθήσουν λίγο, να λυθεί γρήγορα. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χρονική περίοδο όπου διαθέσιμες ποσότητες νερού βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην περιοχή των Γουρνών, όπου υπήρξε διαρροή του νερού, με τον προϊστάμενο των έργων από Σελέμη να κάνει λόγο για μια φυσιολογική φθορά. Είναι ο αγωγός του ΟΑΚ, μεταφέρει το καθαρό νερό που επεξεργάζεται στο δηληστήριο της μονάδας του από Σελέμη. Είναι περίπου 9 ετών. Ναι, δεν τον λέγε παλιό, θεωρείται σχετικά καινούριο, αλλά εντάξει, οι φθορές είναι φυσιολογικές. Συμβαίνουν όμως οι ζημιές. Και διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μια ζημιά στην περιοχή των Γουρνών, πράγμα το οποίο έπρεπε άμεσα να αποκατασταθεί. Αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση και περιοχών του Δήμου μας και ιδιαίτερα Γούρνες, Κοκκίνη που υδρεύονται από το φράγμα του από Σελέμη. Τα προβλήματα ύδρευσης αναμένεται να είναι εντονότερα στις περιοχές του κέντρου, όπως Πόρος, Ανάληψη, Κηπούπολη, Εθνικής Αντιστάσεως και Πατέλες, ενώ μικρότερα προβλήματα αναμένονται σε Αγία Κατερίνη, Θέρισο, Τσαλένιο, Μασταμπά και Νέα Λικαρνασό. Υπομονή συνιστά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, ο οποίος εκτιμά ότι η υδροδότηση της πόλης θα ομαλοποιηθεί έως την 1η Νοεμβρίου. Έχουμε αρκετές καταναλώσεις ακόμα. Και να σας πω κάτι, είναι και ένα τεστ τώρα τι συμβαίνει αν δεν είχαμε τον αποσελέμη. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο του λίγονται περίπου 300-400 κυβικά την ώρα. Οι περιοχές του Δήμου Χερσονήσου που αναμένεται να επηρεαστούν είναι οι Γούρνες, το Κοκκίνη Χάνι και ο Βαθιανός Κάμπος.